Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της πολιτικής προστασίας, όπως είναι η αντιπυρική προστασία των δασών, η αντιπλημμυρική προστασία, η αντισεισμική προστασία στη πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης, η προστασία των κατοικιών, των επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων από μεγάλα ατυχήματα και πυρκαγιές, όλα αυτά έχουν τεράστια και επίγουσα σημασία για την προστασία του πληθυσμού. Μάλιστα, οι καταστροφές των τελευταίων χρόνων έχουν αναδείξει με τον πιο τραγικό τρόπο τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης, στα οποία αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, με τα απογυμνωμένα δασαρχεία, τις ελλείψεις σε πυροσβέστες, που ούτε και τώρα δεν τους νομιμοποιείται, τις εγκληματικές ελλείψεις σε εξοπλισμό, την απουσία ολοκληρωμένων και δοκιμασμένων σχεδίων, που όλο επικυρωποιούνται και όλο λειψά είναι. Και όχι, δεν φταίει καμιά κλιματική κρίση για όλα αυτά. Είναι διαχρονικές πολιτικές επιλογές. Επιλογές που ακολουθούν πιστά τη λογική που λέει «κόστος είναι η στελέχωση με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό», «κόστος είναι ο εξοπλισμός», «όφελος είναι οι περικοπές δαπανών για να δρομολογούνται τα έσοδα από τους φόρους μας στις τσέπες επενδυτών». Όφελος, δηλαδή, είναι ό,τι αποφέρει εμπορικό κέρδος. Η συμφωνία που συζητάμε σήμερα, λοιπόν, υπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού είναι εναρμονισμένη πλήρως με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική προστασία, όπως το RescEU, αλλά και του ΝΑΤΟ για τη στρατιωτικοποίηση της πολιτικής προστασίας. Και φυσικά συμπληρώνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας, όπως διαμορφώθηκε και μετά την ψήφιση του τελευταίου νομοσχεδίου πριν τις γιορτές, το οποίο επικαιροποίησε προηγούμενο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα είχαμε πει και τότε ότι η μόνη τομή τελικά που περιείχε αυτός ο τελευταίος νόμος ήταν η αντιδραστική ρύθμιση για τη μεταφορά του αστεροσκοπίου από την έρευνα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό λοιπόν το κουτσουρεμένο, ταλαιπωρημένο, ανεπαρκές, διαλυμένο δίκτυο της πολιτικής προστασίας έρχεται να συνδράμει αυτή η συμφωνία με την Πορτογαλία. Και πώς θα το κάνει αυτό? Υπακούοντας και αυτή στο γενικότερο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιδιώκει την μετατροπή της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης σε ένα ακόμα κερδοφόρο πεδίο για λίγους, που προβλέπει την άμεση σύνδεση της επίσημης κρατικής δομής με ιδιωτικούς φορείς, που προβλέπει την παρουσία ιδιωτών σε διοικητικά κέντρα και στη λήψη αποφάσεων κρίσιμων για τη ζωή και την περιουσία του λαού, που προβλέπει πώληση εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών, την κατασκευή υποδομών πυρασφάλειας με ΣΔΙΤ και πολλά άλλα. Και τελικά το μόνο που κάνει, ή μάλλον ένα σημαντικό που κάνει, είναι να ανακυκλώνει τις ελλείψεις μέσων από χώρα σε χώρα, λειψών μέσων παντού. Γιατί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε δραστικές περικοπές σε κονδύλια που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες αντισεισμικής, αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης. Την ίδια στιγμή που έχουμε περικοπές, σε όλες τις χώρες έχουμε ενίσχυση του μηχανισμού για τις αποκαλούμενες ανθρωπογενείς καταστροφές, όπου κατατάσσεται και το προσφυγικό. Την ίδια στιγμή έχουμε απογείωση των αμυντικών δαπανών. 230 δις έφτασαν το 23, όσο και το έτος της χώρας μας δηλαδή, οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιναχθούν τα επόμενα χρόνια. Σαν μέτρο σύγκρισης, να πούμε ότι ολόκληρος ο προϋπολογισμός του RescEU είναι μόλις 2 δισεκατομμύρια για την ολόκληρη την επταετία 2021-2027, δηλαδή ούτε 170 εκατομμύρια το χρόνο. Και βέβαια, την ίδια στιγμή έχουμε στρατιωτικοποίηση της πολιτικής προστασίας, σύνδεση με σχεδιασμούς και μηχανισμούς του ΝΑΤΟ. Αυτό προβλέπεται στο 46-62 του 20, άρα έχει παραγάγει αποτελέσματα εκείνος ο νόμος και δεν ήταν αναποτελεσματικός, όπως λέει η αντιπολίτευση. Κόμματα της αντιπολίτευσης. Είχαμε πρόσφατα, μετά την τελευταία απόφαση του ΚΙΣΕΑ, συγκρότηση νέας διοίκησης υπό το ΓΕΘΑ για την πολιτική προστασία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στον αναβαθμισμένο ρόλο της πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλοθη την κλιματική κρίση,
λέμε εμείς, και με προφάσεις περί αλληλεγγύης, προβλέπεται η συνεργασία με στρατιωτικούς και αστυνομικούς μηχανισμούς για την, όπως λένε, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Έτσι, η πολιτική προστασία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της λεγόμενης εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Μια στρατηγική σύμφωνα με την οποία οι κοινωνικές ή και οικονομικές διαταραχές είναι ζητήματα πολιτικής προστασίας. Με απλά λόγια, μια απεργία ή ένα μπλόκο σε ένα δρόμο, μια λαϊκή κινητοποίηση, θα είναι μια ανθρωπογενής καταστροφή για την αντιμετώπιση της οποίας μπορεί να ζητήσει συνδρομή και άλλης χώρας. Ωραία. Άρα λοιπόν, εμείς θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία και ο ένας λόγος, το ένα σημείο που μας απασχολεί και στο οποίο στεκόμαστε είναι ακριβώς ότι τα τεράστια κενά υποδομών και στελέχωσης δεν καλύπτονται με τέτοιες συμφωνίες. Αντίθετα, επιταχύνουν τη μετατροπή της πολιτικής προστασίας και σε κερδοφόρο εμπόρευμα. Και το δεύτερο είναι ότι τέτοιες συμφωνίες εξυπηρετούν, εντάσσονται στην στρατιωτικοποίηση, την ευρύτερη στρατιωτικοποίηση της πολιτικής προστασίας και την ένταξή του στην υπηρεσία των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, με έξοδο των λαών βεβαίως. Η αλληλεγγύη στην οποία αναφέρεστε αποκτά πραγματικά νόημα μεταξύ λαών και όχι μεταξύ κυβερνήσεων που εφαρμόζουν αντιλαϊκές πολιτικές. Η αποτελεσματική προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού δεν γίνεται με μπαλώματα. Απαιτεί επαρκή στελέχωση, σύγχρονο εξοπλισμό, δικτύωση, ανάπτυξη υποδομών και όλα αυτά στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που προτάσει τις διευρυμένες ανάγκες των πολλών έναντι του κέρδους των λίγων. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή.